Περιχαρίσω ο Υπουργό Άμυνα Νίκο Δένδια ανακοίνωσε από το ΡΙΑΤ ότι η συστοιχεία πυράβλων Πάτριο, η οποία συμμετέχει στην αεράμυνα τη Σαουδική Αραβία, παραμένει στο βασίλειο, καθώς αποφασίστηκε η παράταση της ελληνική παρουσίας. Πρόκειται για μια συνέχεια τη προκλητική και σκανδαλώδου απόφαση τη κυβέρνηση Μιτσοτάκη, η οποία απέστειλε τσάμπα χωρί να ζητήσει και να λάβει κανένα οικονομικό αντίκρισμα την πολύτιμη για την Ελλάδα, αμυντικά και οικονομικά, σε στοιχεία Patriot και δεν μετανοεί γι' αυτό. Έτσι απλά λοιπόν συνεχίζεται η αποδυνάμωση της ελληνικής αεράμινας για να ενισχυθεί η Σαουδαραβική. Συγκεκριμένα κατά τη συνάντηση με τον Σαουδάραβα ομόλογό του, τον πρίγκιπα Χαλίτ Μπίν Σαλμάν, συζητήθηκε η παράταση της ελληνικής παρουσίας στο βασιλείο. Ως γνωστό η Ελλάδα με μια συστοιχεία πυράβλων πάτριο συμμετέχει στην αεράμινα του βασιλείου προσφέροντας και στην ευρύτερη ενεργειακή ασφάλεια γιατί προστατεύει τις πετρελαιοπαραγωγικές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας που είναι σημαντικές και για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδος. Επίση, κατά την επίσκεψή του στη Σαουδική Αραβία, ο Έλληνα Υπουργό Άμυνα ενημερώθηκε από αξιωματικού τη πολεμική αεροπορία τη ελληνική δύναμη Σαουδική Αραβία για το έργο τη ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία, την ενίσχυση τη αεράμινης και ενεργειακή ασφάλεια και τα διδάγματα που αποκομίζουν και μπορούν να τύχουν εφαρμογή στη χώρα μα ο Νίκο Δένδια μίλησε σχετικά με την παράταση τη ελληνική παρουσία αλλά και την ευρύτερη συνεργασία Ελλάδα-Σαουδική Αραβία μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρίγκιπα Χαλίτ Μπιν Σαλμάν. Ω γνωστό, η Ελλάδα συμμετέχει στην αεράμινα του Βασιλείου τη Σαουδική Αραβία, αλλά οφείλω να πω προσφέρει και στην ευρύτερη ενεργειακή ασφάλεια, γιατί προστατεύει τι πετρελαιοπαραγωγικέ εγκαταστάσει τη Σαουδική Αραβία, που είναι σημαντικέ και για την ενεργειακή ασφάλεια τη Ελλάδα. Από εκεί και πέρα συζητήσαμε και την ευρύτερη αμυντική μας συνεργασία για τις κοινέ ασχήσεις μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων του Βασιλείου και της Ελληνικής Δημοκρατίας, αλλά είχα και την ευκαιρία να προσκαλέσω τη Σαουδική Αραβία να συμμετάσχει στο νέο οικοσύστημα καινοτομία και αμυντικών βιομηχανιών και επιχειρήσεων που οργανώνουμε στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο έδαφος περαιτέρω σύσφυξης των σχέσεών μας. Στο τέλο, συζητήσαμε για την ευρύτερη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, για τη Χαμά και τι τρομοκρατικέ επιθέσει εναντίον του Ισραήλ, αλλά και την ανάγκη τη κατά το δυνατόν γρηγορότερη εξομάλυνση τη κατάσταση. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξέλιξει. Κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα.